Να καλωσορίσουμε στην Τρόικα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Λίμπερο, στο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, έναν από τους πρωταγωνιστές, μια από τις πιο περήφανες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, τον διεθνή με την εθνική ομάδα Πόλο, τον Άγγελο Βλαχόπουλο. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από Τόκιο. Τι κάνεις, είσαι καλά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Μια χαρά. Άγγελε, ακόμη εμείς που δεν είμαστε και τόσο του Πόλο, προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία σας. Εσείς που ζείτε από μέσα την ομάδα και που παλέψατε με όλα αυτά τα μεγαθύρια, νομίζω ότι κάπου το ζείτε καλύτερα, το περιμένατε, το γνωρίζατε, το θέλατε, τι απ' όλα. Ούτε εμείς ακόμη το έχουμε συνειδητοποιήσει το πόσο μεγάλη είναι αυτή η διάκριση, το πόσο σημαντικό είναι αυτό το μετάλλιο, το τι έχουμε καταφέρει. Ναι. Σίγουρα το ονειρευόμασταν, σίγουρα δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά. Για να κάνεις μια τόσο μεγάλη επιτυχία, σίγουρα χρειάζεται να περάσεις μέσα από πολλές δοκιμασίες, κόπη πολλών χρόνων. Το είχαμε στο το θέλαμε. Είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο, ναι, και να πάρουμε ένα μετάλλιο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία σε όλο το τουρνουά, απέναντι σε όλες τις ομάδες. Έξω και η μόνη ήττα που ήρθε ήταν στον τελικό. Στον τελικό. Ναι. Άγγελε, η αλήθεια είναι ότι παίξατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μιλάμε, η εικόνα της ομάδας και η απόδοση ήταν φανταστική στα περισσότερα παιχνίδια. Και μιλάμε τώρα με δυνάμεις παγκόσμιες, έτσι. Δηλαδή, με ομάδες μεγαθύρια, υπερδυνάμεις, για όσους γνωρίζουν τι θα πει, ας πούμε, Ουγγαρία στο Πόλο. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν το μέγεθος της δικής επιτυχίας και της δικής σας, έτσι, πολύ ανεβασμένης απόδοσης σε αυτό το τουρνουά. Να βάλουμε στην παρέα μας και τον Πάρη Τσελεπίδη. Γεια σου, Πάρη. Καλησπέρα. Το ξανακαλέσουμε τον Πάρη. Συνέχισε, Άγγελ. Γενικά πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια κοιτάμε όλες τις ομάδες στα μάτια. Ναι. Ότι ανήκουμε και εμείς στο το λόμπι των πολύ καλών ομάδων που διεκδικούν μετάλλια. Ήδη έχουμε τρεις προκρίσεις, άλλες τρεις είχαμε σε ημιτελικά, σε τετράδες διοργανώσεων. Νομίζω ότι η ομάδα έχει αυτό το μέταλλο των επιτυχιών. Ναι. Και γι' αυτό ήρθε και αυτή η διάκριση. Με πάρα πολύ καλή απόδοση, πάρα πολύ πειθαρχία στην τακτική και με ατομική απόδοση ο καθένας από εσάς πολύ ανεβασμένη και φυσικά με δικαιολογημένα στο τέλος και τα χαμόγελα. Όμως εκείνο που κλέβει την παράσταση, Άγγελε, είναι η προσωπικότητά σας, ο χαρακτήρας σας, τα λόγια σας μετά από τις νίκες και τα δικά σου λόγια μετά από την νίκη επί της Ουγγαρίας, η συμπαράστασή σας στους πυρόπληκτους. Αυτό που έγινε με το πριν είναι κάτι πραγματικά απίστευτο, εξαιρετικό, συγκλονιστικό. Δεν ξέρω πώς αντιληφθήκατε όλοι εσείς εκεί την κατάσταση εδώ, τη ζούσατε μέσα από τις τηλεοράσεις, από το ίντερνετ κτλ. Σίγουρα ήταν κάτι το οποίο συνόδευε την προσπάθειά σας, έτσι. Από τη μια είχατε δηλαδή να σκεφτείτε τον αντίπολο, από την άλλη είχατε να βλέπετε τι γίνεται και στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Φανταστείτε ότι πριν από το παιχνίδι με την Ουγγαρία, τον ημιτελικό που ήταν ίσως το πιο κρίσιμο παιχνίδι, εμείς βλέπαμε το τι γίνεται στην Ελλάδα, στα κινητά μας, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάπως. Για μας, κοιτάξτε, έχει μεγαλύτερη σημασία το ήθος και το τι άνθρωποι είμαστε, ναι, παρά το αν είμαστε καλοί αθλητές και αν έχουμε πάρει ένα σημαίνιο μετάλλιο. Καλοί αθλητές υπάρχουν παντού. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά μας και στις νέες γενιές πρέπει να διδάσκουμε ήθος, όχι το να γίνονται καλοί αθλητές και το να βάζουν γκολ ή το να παίζουν καλές άμυνες. Αυτό πρέπει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα, ότι το ήθος είναι αυτό που μετράει και όχι η αθλητική απόδοση.
Νομίζω, Άγγελε, βοηθήσατε με τον τρόπο σας, παρότι ήσασταν χιλιάδες χιλιόμετρα, και με τη στάση σας και με τις δηλώσεις σας και με τη χαρά που δώσατε σε όλους τους Έλληνες, ναι, μέσα σε καταστάσεις πραγματικά δεν τις χωράει το μυαλό. Δηλαδή, όσος κόσμος έβλεπε συνεχώς πλάνα, ειδήσεις, άκουγε, διάβαζε, πραγματικά μαύριζε η ψυχή του και υπήρχε ένα διάλειμμα πολύ ευχάριστο το να βλέπουμε τη δική σας την προσπάθεια στο Τόκιο και φυσικά αυτό που είπε και ο Κώστας, την εκπληκτική στάση και την προσωπικότητά σας και το ήθος σας και γενικότερα το πώς αντιλαμβάνεστε τη ζωή και αυτό που πρεσβεύετε. Και πραγματικά ξανά μπράβο, γιατί νομίζω δώσατε σε όλους μας χαρά. Τώρα να ξαναβάλουμε στην παρέα μας τον Πάρη. Έλα, Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, Κώστα Τέριο, και συγχαρητήρια κιόλας και στον Άγγελο και εδώ από την Αθήνα. Άγγελε, αν μου επιτρέπουν και τα παιδιά, να πούμε το εξής, ότι πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία σας και όσον αφορά και τη δική μας δημοσιογραφική επιτυχία, να σε φιλοξενούμε έστω και τώρα μετά το ασημένιο μετάλλιο που έχεις στο στήθος σου, γιατί έκανες μεταξύ άλλων και όλη τη Θεσσαλονίκη περήφανη, γιατί για τον κόσμο που ενδεχομένως να μην το γνωρίζει, εδώ έκανες τα πρώτα σου βήματα στο πόλο, γιατί από εδώ κατάγεσαι, από Θεσσαλονίκη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, Θεσσαλονίκη, ως από το Ρεόκαστρο. Ναι. Και Ηρακλή σίγουρα. Ελπίζω να, πραγματικά να έχουμε δώσει όλη αυτή τη χαρά που λέτε σε όλο τον κόσμο. Γιατί πραγματικά δεν, στο τέλος όλων δεν είναι η χώρα μας, δεν υπάρχουν Θεσσαλονικιός, Πατρινός ή Χανιώτης. Ναι, σωστά. Όλοι μαζί πρέπει να πορευόμαστε και όλοι μαζί να χαιρόμαστε με τους συμπατριώτες μας. Έτσι. Κάτι, επειδή λέμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μπασκετομάνα, τελικά μπορεί να είναι και πολωμάνα. Εσύ ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στη Βουλιαγμένη, στον Ολυμπιακό και πλέον διαπρέπει στο εξωτερικό, όντας και άντοντας περήφανη την Ελλάδα. Είναι πολωμάνα η Θεσσαλονίκη. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, ακόμη και τώρα δηλαδή που υπάρχει μια ανάπτυξη στην ελληνική υδατοσφαίριση, στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν υπάρχουν πισίνες και είναι καλό αυτό να ακουστεί, μήπως κινητοποιηθεί κάποιος. Δεν μπορούν να κάνουν τόσες ομάδες προπόνηση σε δύο ή δυόμιση κολυμβητήρια, γιατί το ένα ανοίγει και κλείνει αναλόγως των καιρικών συνθήκων το χειμώνα. Ναι. Να υπάρχουν 300 παιδάκια σε μια πισίνα και να μπορέσουν να κάνουν προπόνηση. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις δύσκολες αυτές συνθήκες, η Θεσσαλονίκη έχει βγάλει πάρα πολλούς αθλητές σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Στην προετοιμασία για το Τόκιο ήταν και ο Θανάσης Σπάθης και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ναι, ναι, που είναι τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, και τους ευχαριστούμε εννοείται για όλη τη βοήθεια που έδωσα στην προετοιμασία. Ναι, στην προετοιμασία συμμετείχαν τα παιδιά στην προπόνηση κανονικά, ήταν μέλη της ομάδας. Ήταν μέχρι την τελευταία μέρα μέλη της ομάδας. Δεν έχει σημασία το αν μπορούσαμε να έρθουμε 15 εδώ. Έτσι. Ή 17, θα ήταν και αυτά τα παιδιά εδώ. Απλά καταλαβαίνετε πώς είναι. Ναι. Άγγελε, χαρήκαμε ακόμη περισσότερο για την προσπάθειά σας με την απόφαση σας αυτή να μοιραστείτε το πριμ που έδωσε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τους πυρόπληκτους της Εύβοιας. Χαρήκαμε γιατί είδαμε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει ελπίδα και την ενσαρκώνετε εσείς, τα παιδιά της Εθνικής, παιδιά που γνωρίζετε τα προβλήματα, γαλοχηθήκατε μέσα από προβλήματα, δεν το βάλατε κάτω όμως, έτσι, παλέψατε και στείλατε και το δικό σας μήνυμα τώρα στη δοκιμαζόμενη χώρα μας. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Μαρινάκη. Είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση και δεν την περιμέναμε. Ναι. Από εκεί και πέρα κάπως πρέπει να δείξουμε και έμπρακτα τη στήριξή μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση, αν μπορώ να το πω, συμβολική για να δείξουμε ότι είμαστε εκεί. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε εκεί και να βοηθήσουμε, αν και βλέπω ότι πραγματικά όλος ο κόσμος έχει κινητοποιηθεί, προσπαθεί να βοηθήσει,
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο, αν μπορώ να το πω, αυτών των ημερών, ναι, για τη χώρα μας. Να έχουν κινητοποιηθεί τόσοι άνθρωποι, νέοι, για να βοηθήσουν, να προσπαθήσουν να λύσουν προβλήματα. Ναι, είναι κάτι το μοναδικό στα δικά μας μάτια. Άγγελε, πώς ήταν οργανωτικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο και πώς είναι το συνέστημα να παίζεις για ένα τόσο μεγάλο στόχο, το χρυσό μετάλλιο, χωρίς κόσμο? Πώς το βιώσατε και αυτό το κομμάτι? Γιατί ήταν κομμάτι των Ολυμπιακών, δυστυχώς. Ναι, στην αρχή είναι λίγο περίεργο να μην υπάρχει κόσμος, να μην υπάρχουν φίλαθλοι σε εξέδρες. Ωστόσο, στα τελευταία παιχνίδια, αθλητές και αρχηγοί ομάδων μπορούσαν να μπουν στην κερκίδα. Οπότε, εμείς στα δύο τελευταία παιχνίδια είχαμε, να πω, στα 40-50 άτομα Έλληνες, οι οποίοι φωνάζαν όλη την ώρα. Ναι, ναι. Δεδομένης της κατάστασης, θεωρώ ότι δεν γινόταν αλλιώς. Ή δεν θα γινόντουσαν Ολυμπιακοί Αγώνες, θα γινόντουσαν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, τι άλλο Έπρεπε να προσαρμοστείτε. Προσαρμοστήκατε, έτσι ήταν τα δεδομένα. Ναι. Οι περισσότεροι προσαρμοστήκαμε μέσα από τη χρονιά, δηλαδή στις ομάδες μας. Εμείς στην Ιταλία όλο το πρωτάθλημα το παίξαμε κυκλισμένο των θυρών, δεν μπορούσαν να μπουν πάνω από 8 άτομα της κάθε ομάδας. Ναι. Ήταν έτσι κι αλλιώς αυστηρά, τόσο αυστηρά. Όπως και στην Ελλάδα ήταν σωστά. Αντίστοιχα τα πράγματα. Μια εθνική ομάδα που ήμασταν λίγο πολύ συνηθισμένοι. Ναι. Άγγελε, μια εθνική ομάδα που δεν είναι τώρα επιτυχημένη και οι προηγούμενες, δηλαδή είναι μια ομάδα πραγματικά η πιο σταθερή ομάδα της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μπορεί και παραπάνω. Πώς εξηγείς εσύ ότι βγάζουμε τέτοιους αθλητές υψηλού επίπεδου όπως και εσένα και τους συμπαίκτες σου, αλλά το πρωτάθλημα το ελληνικό πραγματικά δεν ασχολείται άνθρωπος? Δηλαδή ασχολούνται ελάχιστοι και βάζουν και εμάς μέσα και ο κόσμος, δημοσιογράφοι, πολιτεία. Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα? Αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος και των ομάδων και της Ομοσπονδίας. Δεν προμοτάρουν σωστά το άθλημα, δεν βοηθούν το άθλημα. Δεν σημαίνει ότι βάζοντας σε μια ομάδα έναν παλιό παίχτη σαν μάνατζερ της ομάδας ή σαν τεχνικό διευθυντή, ότι απαραίτητα έχει και τις ικανότητες για να βοηθήσει όλο αυτό το την προσπάθεια, το promotion, ναι. Και την προσπάθεια, ναι, που χρειάζεται η ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα ελκυστικό άθλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει χρόνο στις ελληνικές τηλεοράσεις. Σωστό. Για να το δει περισσότερος κόσμος, πόσο μάλλον μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Έτσι είναι. Άγγελε, λάθη γίνονται, ναι, και έχουν γίνει πάρα πολλά. Ζώντας στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, έχω δει πολύ διαφορετικά πράγματα και πώς σκέφτονται, δηλαδή για παράδειγμα οι Ούγγροι που είναι εθνικό τους άθλημα και πώς το έχουν καταφέρει αυτό. Οι Ούγγροι, σίγουρα θέλει προσπάθεια, θέλει ανοιχτά μυαλά σε νέες ιδέες, να προσπαθήσουμε να αντιγράψουμε κάποια καλά άλλων αθλημάτων. Ναι, σωστά. Και νομίζω έτσι θα έρθει και η ανάπτυξη. Αν και ήδη έχει ξεκινήσει και έχει υπάρξει μια, έτσι, βελτίωση. Μια βελτίωση. Μια μικρή βελτίωση. Αν μπορώ να το πω έτσι. Πάρη. Ναι. Τα τελευταία, δηλαδή, 2-3 χρόνια έχει ξεκινήσει και υπάρχει χρόνο με το χρόνο μια βελτίωση. Σωστά. Εγώ αυτό που θα πω, και νομίζω ότι ο Άγγελος θα συμφωνήσει, πλέον η εθνική ομάδα του Πόλο, όχι ότι δεν ήταν, αλλά πλέον είναι και με τη βούλα μια από τις υπερδυνάμεις του παγκόσμιου Πόλο μετά και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα γυρίσω μερικές μέρες το χρόνο πίσω, γιατί τα παιδιά δώσαν σχεδόν 100.000 ευρώ στους πυρόπληκτους, γιατί αυτό είναι το μισό του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε πει ότι θα ήθελε στο αεροδρόμιο, όταν θα ερχόταν από την Αμερική με το πρωτάθλημα του NBA, 100.000 Έλληνες για να τους υποδεχτούν. Θέλετε άλλους τόσους εσείς
παρά τον κορονοϊό να σας υποδεχτούν και να σας σηκώσουν ψηλά όπως σηκώσατε εσείς στην Ελλάδα με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου? Αυτό θα ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά να έρθει ο κόσμος και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί κάτι τόσο σπουδαίο. Γιατί όπως μας είπε και ο Θοδωρής ο Βλάχος πριν την ομιλία, δεν παίζουμε μόνο οι 13. Παίζουμε οι 13 συν άλλα 11 εκατομμύρια Έλληνες που υπάρχουν πίσω και πρέπει να τους κάνουμε χαρούμενοι. Έτσι. Έχω την αίσθηση πως είστε οι 13 ή του Ολύμπου και αν ψάξουμε να βρούμε το πιο χρυσό σου γκολ σε αυτούς τους Ολυμπιακούς αγώνες Τόκιο, ποιο θα ήταν? Όχι ασημένιο γκολ. Να σου πω την αλήθεια, δεν... Ναι, δεν το έχω σκεφτεί. Θέλω δηλαδή χρόνο για να σκεφτώ. Ναι. Πιο πολύ δηλαδή μπορώ να σας πω μία ή δύο πάσες που χάρηκα πάρα πολύ με τους Ούγγρους, στο Στέλιο τον Αργυρόπουλο, τα δύο γκολ που έβαλα από το δοκάρι. Με αυτές τις πάσεις τρελάθηκα πιο πολύ από ότι με τον γκολ που έβαλα λίγο αργότερα. Άγγελε, λίγο αργότερα εσύ. Άγγελε, τώρα στο ξενοδοχείο που είστε έχετε χαλαρώσει προφανώς και από την χαρά και από την απονομή και τα λοιπά. Τώρα, η επόμενη μέρα, τι γίνεται με την Εθνική? Ο προπονητής μιλάει με την Ομοσπονδία, εσείς προφανώς συνεχίζετε, τώρα έχετε και τις ομάδες σας. Έχουμε όμως μεγάλες οργανώσεις και συνέχεια. Ναι, τώρα είμαστε στο χωριό, έχουν φύγει οι περισσότερες ομάδες, είμαστε πάρα πολύ λίγοι αθλητές, έχουν μείνει σε όλο το χωριό. Ναι. Η επόμενη μέρα αρχικά δεν γνωρίζουμε για το τεχνικό επιτελείο το τι θα γίνει εμείς σαν αθλητές. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει στις ομάδες μας με νέο στόχο το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό του χρόνου. Παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Μάιο και μετά το ευρωπαϊκό που θα γίνει το Σεπτέμβρη. Να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι, ούτε οι παίκτες έχουμε συζητήσει μεταξύ μας αν κάποιος πάρει απόφαση να ξεκουραστεί. Ναι. Ή αν θέλει κάποιος να μην συνεχίσει. Οπότε περιμένουμε. Προς το παρόν έχει ξεκούραση, έχει 3 εβδομάδες ξεκούραση διακοπές και... Συνεχίζουμε μετά. Μετά ξεκινάμε για να δούμε τους νέους μας στόχους. Θα έλεγε στον coach μήνε να πάρουμε το χρυσό στο Παρίσι, γιατί γίνεται πολλής λόγος για το Παρίσι. Εννοείται. Σίγουρα αυτό είναι μια απόφαση καθαρά δική του, γιατί ο Θοδωρής είναι στον Ολυμπιακό και φέτος η νέα ομοσπονδία έχει πει ότι ο προπονητής δεν θα μπορεί να είναι και στο σωματείο και στην εθνική ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι ήδη έχει αργήσει πάρα πολύ να γίνει όλο αυτό ή να πάρει μια απόφαση. Ο Ολυμπιακός φέτος έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα γιατί θέλει να κατακτήσει το Champions League. Έχει κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ budget. Σωστά. Με τους παίκτες που διάλεξε ο Θοδωρής για να έχει. Οπότε... Ήδη είναι πολύ και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πει στην ομάδα που έχει ήδη φτιάξει και έχει πιστέψει εσένα να τους πεις 10 Αυγούστου φεύγω. Ότι δεν συνεχίζω και φεύγω. Ναι, θα είναι σαν να τους πουλάς. Έτσι. Δύσκολη επιλογή πραγματικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς είμαστε με το Θοδωρή πάρα πολλά χρόνια. Εγώ περάσει τις καλύτερες μου στιγμές, ίσως σχεδόν όλες, με το Θοδωρή προπονητή. Οπότε, ναι. Και έχουμε σίγουρα η πιο μεγάλη, επειδή έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί του, έχουμε ένα δέσιμο διαφορετικό. Η ομοιογένεια ήταν ένα από τα όπλα σας και αυτό φάνηκε μες στην πισίνα. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι, και έπαιξε ρόλο φυσικά και ο ίδιος προπονητής τόσα χρόνια.
Ναι, ναι, ναι. Ομοιογένεια. Παίζαν πολλά χρόνια στην Ελλάδα όλοι μαζί. Ο καθένας και από τα νέα παιδιά, ο καθένας αποδέχτηκε το ρόλο του, τον κατάλαβε και τον πραγματοποίησε στο 100%. Και νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, ότι ο καθένας ήξερε τι πρέπει να κάνει μέσα στο νερό. Ναι. Ο καθένας καταλάβαινε ότι αν σήμερα δεν είναι η μέρα του, ότι θα είναι κάποιο άλλο, είτε στο αμυντικό κομμάτι είτε στο επιθετικό. Σωστά. Και όλο αυτό σε συνδυασμό έφερε τις νίκες και την επιτυχία αυτή. Έφερε το καλό αποτέλεσμα. Άγγελε, θέλουμε να σου ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια, να σε συγχαρούμε και πάλι. Καλή ξεκούραση να έχεις. Καλή ξεκούραση. Κώστα, μου επιτρέψεις κάτι τελευταίο, σε παρακαλώ. Πες ναι. Πάρε να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Άγγελε, πώς θα χαρακτήριζες το Θοδωρή Βλάχο και για να δώσουμε και από πλευρά σου διαστόματος και μια ατάκια στο Στέργιο Αναστασιάδη, γιατί περιμένει το αυριανό παιχνίδι ή τέλος πάντων το επόμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Bohemian, αν είσαι έτοιμος να σκοράρεις για να σμπρώξεις τον ΠΑΟΚ στην πρόκριση. Εγώ να σπρώξω τον ΠΑΟΚ στην πρόκριση. Με θετική ενέργεια εννοεί. Ναι, 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 εννοείται. Κοιτάξτε, όταν οποιαδήποτε ελληνική ομάδα όταν παίζει στο εξωτερικό, πρέπει όλοι να τις ευχόμαστε την καλύτερη επιτυχία και να χαιρόμαστε. Σωστά. Με τις νίκες της. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν μπαίνει η ελληνική σημαία μπροστά, δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν πόλεις, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει Ελλάδα και ευχόμαστε τα καλύτερα. Ο Θοδωρής Βλάχος ήταν ο στρατηγός της επιτυχίας. Για πες μας αυτό. Ο Θοδωρής Βλάχος ήταν ο στρατηγός της Εθνικής ή ήταν ο προπονητής της Εθνικής, ήταν ο δάσκαλος, πώς θα τον χαρακτήριζε με μια λέξη, για να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας. Με μια λέξη, θα έλεγα πατέρας, γιατί σε όλους έχει φερθεί πάρα πολλές φορές σαν πατέρας, μας έχει μιλήσει σαν πατέρας, μας έχει συμβουλέψει σαν πατέρας. Οπότε ναι, αυτή θα ήταν η λέξη. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να σε συγχαρούμε και πάλι. Μας κάνετε υπερήφανος, σας ευχαριστούμε. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε. Και μακάρι επιτυχίες να συνεχιστούν. Είμαστε βέβαιοι ότι θα το κάνετε και πάλι. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Να είστε καλά και εσείς. Εγώ σας ευχαριστώ.